Όχι μόνο στο Δήμο της Αθήνας, στους 325 Δήμους της χώρας, αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση, όπως ήταν και η προηγούμενη, και ειδικότερα ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Ρακούσης. Είναι ο ηθικός και φυσικός αυτούργος της ταλαιπωρίας αυτών των ανθρώπων. Όταν συζητείται ο νόμος, ομόφωνα ηγέρθηκε όλες τις παρατάξεις, του είχαμε προτείνει να βάλει μεταβατική περίοδο 2 ετών μέχρι το τέλος του 2011 στο καθεστώς των συμβασιούχων, οι καλλικρατικοί και οι μη καλλικρατικοί δήμοι να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να ξέρουν τι ανάγκες έχουν. Τότε βεβαίως δεν είχαν μπει οι απαγορεύσεις της Τρόικας. Να κάνουμε οικονομική εκτίμηση ο κάθε Δήμος των δεδομένων, να δούμε αν το κράτος μπορούσε να αυξήσει τους ΚΑΠ και να προχωρήσουμε κανονικά με ΑΣΕΤ. Η διαφωνία που υπήρχε σε ό,τι αφορά το ΑΣΕΤ και από τους εργαζόμενους και από την ΚΕΡΚΕ και μάλιστα ομόφωνα ήταν ότι εμείς ζητάγαμε υψημένη μοριοδότηση στην εμπειρία και όχι υψημένη μοριοδότηση στην ανεργία. Εάν αυτά τα είχε ακούσει ο κύριος Ρακούσης, σήμερα δεν θα κάναμε ούτε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε θα υπήρχε πρόβλημα. Είναι ωραία τα λόγια, όπως οι δηλώσεις που έκανε στις 7 του μηνός μετά την πρώτη συνάντηση με τον κύριο Καμίνη, που είπε όσα είπε, αλλά αυτή τη στιγμή ο κύριος Δήμαρχος στην ουσία τι είπε, ότι ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική της προηγουμένης δημοτικής αρχής, για την οποία πολιτική είχε ενημερωθεί εγγράφος ο κ. Καμίνης από τις 8-12 του 2010, την επομένη δηλαδή το δηλώσιο του κ. Ρακούση, και ζητούσαμε οδηγίες, οι οποίες δεν ήρθαν ποτέ. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας δεν γνωρίζουν την επιστολή αυτή, την καταθέτω στα πρακτικά, από την οποία μπορείτε να πάρετε. Την πάρετε για να την διαβάσετε. Δεύτερον, ουδέποτε οι εργαζόμενοι ζήτησαν να μονιμοποιηθούν εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ. Και ουδέποτε δημοτική αρχή, από ό,τι γνωρίζω και ως πρόεδρος της ΚΕΡΚΕΣ, ολόκληρη την Ελλάδα είχε ζητήσει αυτό το πράγμα. Η διαφωνία ήταν συγκεκριμένη. Η αυξημένη μοριοδότηση στην εμπειρία και όχι στην ανεργία. Βεβαίως εξίσου σκληρό πράγμα η ανεργία, αλλά πείτε μου ποιος από εσάς είχε μία επιχείρηση και είναι δύο άτομα, το ένα είχε εμπειρία για τη δουλειά που ψάχνετε ένα υπάλληλο 5 χρόνια και ο άλλος 0, ποιον θα παίρνατε? Αυτόν με την εμπειρία των 5 ετών ή αυτόν με τη 0 εμπειρία? Αυτό το τόσο αυτονόητο δεν μπόρεσε ο κ. Ρακούσης να το καταλάβει. Και όχι μόνο από τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, αλλά και από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή και βουλευτών του κόμματός του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτός είναι ο κύριος υπαίτιος, ο ηθικός και φυσικός αυτουργός. Όχι εξυγχρονισμό δεν έκανε, αλλά πήγε πίσω όλη την ιστορία. Ακόμη και ο οδοκαθαριστής έχει μεγάλη σημασία στο πόση ώρα καθαρίζει το ρήθρο ένας που έχει μια εμπειρία 5 ετών και ένας που πρωτοπιάνει σκούπα και φαράσει. Το τόσο απλό πράγμα. Για να καταλάβετε δε τις ακρότητες του κυρίου, του είχαμε ζητήσει και θα το βρείτε μπροστά σας κύριε Καμίνη τώρα, τουλάχιστον τα 50 άτομα που δουλεύουν στο Ίδρυμα Στέγων, όχι να μονιμοποιηθούν ή να γίνουν αορίστου χρόνου, να εξαιρεθούν αυτών των διαδικασιών. Για ποιο ΑΣΕΠ μιλάμε κύριε, για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Ίδρυμα Στέγων? Για ποια μοριοδότηση μιλάμε εκεί? Έχει σημασία αν είναι απόφυτος λυκείου ή αν ξέρει γλώσσα?
Η μόνη μοριοδότηση που πάει εκεί είναι η μοριοδότηση τι αποθέματα ψυχής έχει κάποιος. Είναι η δυσκολότερη δουλειά που γίνεται στο Δήμο. Επί 365 μέρες το χρόνο, 3.000 άτομα κάθε μέρα που ο καθένας έχει τη δική του προσωπική θλιβερή ιστορία. Είτε είναι μετανάστης, νόμιμο ζημί, είτε είναι άστεγος, Έλληνη ξένος, είτε είναι αλκοολικός ή παιδί που έχει πέσει στα ναρκωτικά. Μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ εκεί. Κάντε λοιπόν διαγωνισμό με ΑΣΕΠ για το Ίδρυμα Στέγων και θα μου πείτε από αυτούς που θα έρθουν πώς θα μείνουν πάνω από μια εβδομάδα. Εάν δεν έχεις μέσα σου το απόθεμα ψυχής που χρειάζεται για αυτή τη δουλειά. Για τα άλλα που είπατε το που δούλευα να σας απαντήσει ο κύριος Δημόπουλος όταν θα έρθει η ώρα να πάρει το λόγο. Ταυτόχρονα, σήμερα αφού το βάλατε και ορθώς το βάλατε και επειδή έχετε δεοντολογία το καλύψατε λέγοντας ότι ήταν αίτημα παρατάξεων της αντιπολίτευσης και όχι πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, γιατί στο εισηγητικό αυτό δεν φαίνεται, κύριε Καμίνη, αλλά το καλύψατε σήμερα για τις τοποθετήσεώς σας. Πρέπει να ληφθεί και απόφαση. Αλλιώς τι θα κάνουμε, κουβέντα για την κουβέντα? Και δεν χρειάζεται και καμία μεγάλη κουβέντα. Έγινε επιπολή στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, όπου ομόφωνα ψηφίσαμε δύο πράγματα, τις ξέρετε και τις δύο αποφάσεις. Η μία ήταν με πρόταση της συμπαράταξης, την οποία συμπλήρωσε ο σημερινός αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Αναγνωστόπουλος, που ζήτησε να προσθεθεί η φράση ότι καλύπτουν πάγιες και διεθνή και διαρκείς ανάγκες, και η οποία συμπεριελήφθη. Και επειδή εγώ γνωρίζω ποια θα είναι τα οικονομικά για όλους τους ΟΤΑ, άρα και για το Δήμο της Αθήνας το 2011, και βεβαίως δεν είναι αυτά που λέει ο κύριος Ραγκούσης, λέει ψέματα, αλλά θα είναι αυτά που λέει το τελευταίο μνημόνιο της Τρόικα, και ήδη την πρώτη γεύση την πήρατε, κύριε Δήμαρχε. 162 εκατομμύρια είναι κάπου του Ιανουαρίου, και αυτά χαριστικώς, διότι δεν έγιναν οι κρατήσεις, αλλιώς θα ήταν 152 για να πληρώθουν, να πληρώσουμε τις καθαρίστριες. Και να τα βρείτε αυτά μπροστά σας, και τότε όταν θα ξαναπάτε στον κύριο Ραγκούση θέλω να δω τι θα πει ο κύριος Ραγκούσης, γιατί το Γενικό Λογιστήριο είναι απρόσωπο, μιλάει δυστυχώς μόνο με αριθμούς, και οι αριθμοί είναι στη σελίδα 17 του τελευταίου μνημονίου της Τρόικας. Εκεί θα δείτε πόσο στάνει ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ και όχι ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε, όπου και αυτός, ακόμη και αν δεν υπήρχε η Τρόικα, πάλι έξω θα έπεφτε, γιατί ενώ ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης ετών, πρέπει να πω, είναι από τα θετικά του Καλλικράτη, με τις τρεις νέες πηγές εσόδων, 20% επί των εσόδων φυσικών και νομικών προσώπων. Διαβάσατε όλοι στις εφημερίδες πόσο υστέρησαν αυτά τα έσοδα το 2010. Άλλα γράφει ο προϋπολογισμός όμως, και άλλο είναι το 20%, και άλλα είναι τα πραγματικά έσοδα, και άλλο είναι το 20%. Το ίδιο με το ΦΠΑ. Άλλο τι προέβλεπε να εισπράξουμε σαν κράτος, και άλλο τι εισπράχθηκε. Αλλά το 12% είναι επί του εισπραχθέντος και όχι επί του υπολογισθέντος. Το θέμα λοιπόν δεν είναι, και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας, να υπερβάλλει ο ένας τον άλλον σε αγάπη προς τους συμβασιούχους, τουλάχιστον για να γίνουν δύο αλλαγές στον νόμο. Δύο, δεν χρειάζεται παραπάνω. Υυξημένη μοριοδότηση στην εργασία, στην εμπειρία και όχι στην ανεργία, και μεταβατική περίοδος μέχρι τέλος του 2011, ώστε να μην περιμένουμε τις παρατάσεις ή τις αναβολές, γιατί τώρα πρόκειται περί αναβολών. Αναβολές δίνει.
Και το καθοριστικό ραντεβού για τους συμβασιούχους όλοι γνωρίζουμε πότε θα είναι. Θα είναι μετά από 2-3 μέρες στον Άγιο Πάγο. Δεν έχει σημασία αν δεν εκδικάζονται υποθέσεις δικών μας ανθρώπων. Συμβασιούχοι είναι καυτοί, κάποιο άλλο φορέα. Εάν πει όχι ο Άγιος Πάγος, τελείωσε η ιστορία. Και πείτε μου τώρα εσείς μετά πώς θα καλύψετε τις ανάγκες. Μέσω των νέων συμβασιούχων που μόνο για το 11 θα βγάλει το Υπουργείο με τον νόμο Ραγκούση. Ξέρετε πέρσι κύριε Καμίνη πότε μας τους έβγαλε αυτούς. Τέλος Απριλίου. Οι 20 μέρες που έλεγε ο κύριος Ραγκούσης, άμα δείτε εσείς σε 20 μέρες να τελειώνει το ΑΣΕΠ, γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα, η Ελλάδα, μιλάμε για 325 δήμους, έτσι. Και φέτος, λόγω μνημονίου, θα είναι και μικρότερος ο αριθμός. Πέρσι η Αθήνα πήρε 710, τους 5.500 συνολικά. Φέτος θα είναι λιγότερο. Θα έρθουν τον Ιούλιο οι άνθρωποι. Για 8 μήνες, ωραία, και πάει, και περάσανε οι 8 μήνες. Και το 2012, τέτοια εποχή, θα συζητάμε πάλι το πρόβλημα. Τι θα γίνει τότε? Πείτε μου, τι θα γίνει τότε? Είχε μαλλιά στη γλώσσα μας και με αυτό τελειώνω. Και στην προηγούμενη κυβέρνηση έχει τις ίδιες ακριβώς ευθύνες. Αλλά τουλάχιστον εκεί είχε δεχθεί την υψημένη μοριοδότηση ο κύριος Παυλόπουλος στην εργασία. Και η τωρινή, η οποία δεν διδάχθηκε τίποτα από τα λάθη της προηγούμενης. Γιατί ήταν από τα λάθη που έκανε η προηγούμενη. Και αυτά δεν τα λέω τώρα, ως πρόεδρος της ΚΕΔ και τα έλεγα και τότε. Και τότε ακριβώς τα ίδια, για να μην σας πω με πιο οξύ τρόπο. Πρέπει λοιπόν να επαναβεβαιώσουμε τις δύο αποφάσεις ως έχουν. Η μία, αν θέλετε, για ηθική ικανοποίηση των ανθρώπων αυτών. Η δεύτερη όμως μπορεί να γίνει πράξη εν τη ουσία, αρκεί να δείξει ο Υπουργός μια ευελιξία. Και θα έχετε και την πλήρη συμπαράσταση όλων μας. Γιατί δεν νομίζω, θα τους ακούσουμε βέβαια τους συναδέλφους, ότι έχει αλλάξει κανείς άποψη μέσα σε ένα μήνα. Και θα είμαι για καλό και μόνο της Αθήνας, όλη της Ελλάδας, όλων των Δήμων, των 325 Δήμων. Εξαιτίας της Αθήνας θα μας ευγνωμονούν και οι υπόλοιποι 324. Που είναι πιο ευέλικτη και πιο ρεαλιστική λύση. Γνωρίζετε και γνωρίζω ότι είναι εκπρόσωποι και από την Καθαριότητα και από τον 984 και από τη ΔΑΕΜ. Όταν τοποθετηθούν οι συνάδελφοι, νομίζω ότι για 3 λεπτά ο καθένας πρέπει να τους δώσουμε το λόγο να μιλήσουν. Και δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μιλήσω για τον 984 πριν να ακούσω τους εκπροσώπους, γιατί για να ολοκληρώσω την τοποθέτηση της παράταξης θέλω να μιλήσω και για αυτό το θέμα, το οποίο επήγει εξίσου πέραν του γενικού προβλήματος των συμβασιού. Υπάρχει χρόνια τώρα, όχι μόνο στο Δήμο της Αθήνας, για να κυριολεκτούμε, σε όλους τους Δήμους και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτό το ανώμαλο καθεστώς εργασίας που εύστοχα τόνισε ο κύριος Καμίνης στην ομιλία του, δεν προήλθε από το πουθενά. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και καλό είναι, επειδή είμαστε σε συνθήκες κρίσης, επειδή έχουμε γύρω στους 800.000 ανέργους, περίπου 1.000.000 ελαστικά εργαζόμενους, έχουμε καθημερινό πρόβλημα απολύσεων, καλό είναι να βλέπουμε και πέρα για το τι θα συμβεί σε συνθήκες που αυτή η κρίση οξύνεται και που αυτός ο κόσμος δεν θα έχει να χάσει και πολλά σε λίγο διάστημα. Και το λέμε αυτό γιατί, αν θεωρήσουμε δεδομένη αυτή την κατάσταση, υπάρχουν αυτοί οι νόμοι, υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, άρα τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα κόσμος που δούλευε 6, 7, 8 χρόνια, δούλευε και πληρωνόταν με 700 ευρώ και πλήρωνε κάθε δίμηνο.